Πώς και πώς περιμένω την ώρα που θα έρθεις. Δεν μπορώ χωρίς εσένα πλέον, φίλε. Ήρθα λοιπόν, τα δευτερόλεπτα πέρασαν. Ναι. Και είμαι δίπλα σου. Δεν μπορώ. Όλη η πόλη μια αγκαλιά. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δηλαδή, κάνω την εκπομπή πριν, εντάξει, το πάω 24, φίλε, είναι το μαγαζάκι μου. Το μαγαζάκι μου. Και αυτό θα στηρίζεις, αδελφέ. Το δημιούργησα, το έκανα, είναι. Δηλαδή, τι να το φτιάξες. Πετραδάκι, πετραδάκι. Πετραδάκι, πετραδάκι, με μηδέν επένδυση. Είμαι ο πρώτος άνθρωπος που έκανε μηδενική επένδυση από το 2010 και μετά, 0 ευρώ. Τόσο μου κόστησε. Τι παθαίνει αυτό το έργο. Τόσο μου κόστησε. Και τώρα έχεις υπεραξία. Δεν είναι ότι έχω υπεραξία. Και είναι Καρλ Μάρξ. Εγώ, για μένα μετράει νίκη. Ένα ευρώ σύν να είμαι, είναι νίκη. Όχι, δεν υπάρχει μήνας που δεν ήμουνα ένα ευρώ σύν. Οπότε είναι τέλειο. Αυτό σου λέω. Μετά το 10, ε. Οπότε είναι τέλειο, άστο. Μετά το 10. Μετά το 10 παίζουν 8 χρόνια, φίλε μου. Ναι, άλλο λέω. Το 10 έσκασε η κατραπακιά. Εντάξει. Στα μίντια είχαν 75% κάτω. Καλά είναι 75%. 75% κάτω ήταν. Στα μαγαζιά είχαν 100% κάτω. Εντάξει. Υπήρχαν και μαγαζιά που είχαν 100% και κλείσανε πάρα πολλά. Αλλά ξέρεις, μέσα. Εδώ, ναι. Εδώ. Η Goldbet σίγουρα από το 10 και μετά είναι συν. Εγώ επειδή τη θυμάμαι. Η Goldbet έχει ανδρωθεί μετά το 10. Ναι. Ήταν βρέφο και τώρα είναι γίγαντα κρυσίνο. Ναι. Μείνα μας για την Goldbet, Σοφή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Γεια σου, Σοφή. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Νομίζω σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε ανακοινώσεις. Ναι. Ανακατασκευή γηπέδου. Θα κάνουν ανακατασκευή γηπέδου ποιο? Τη Τούμπας. Δεν νομίζω να είναι. Θα στα πω εγώ μετά. Πάμε παρακάτω. Έτσι, μην τρως παραμύθι από, όχι, από εξαγγελίες έκθεσης. Ωραία. Έχει ψωμάκι ακόμα. Περίμενε. Παρ' όλα αυτά όμως, μια και το Σαββατοκύριακο έχουμε την έκθεση, να ενημερώσουμε λίγο σχετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, η Goldbet απέναντι από το περίπτερο 1 θα περιμένει όλους τους φίλους που θα περάσουν από εκεί πέρα για να ενημερωθούν κιόλας από κοντά, να γνωρίσουν και τους ανθρώπους της Goldbet από κοντά. Θα μοιράσει πάρα πολλά δώρα και θα έχει πολλές εκπλήξεις. Οπότε, όσοι περάσουν από εκεί, ας περάσουν και μια βόλτα λοιπόν. Μια πολύ καλή επιλογή. Οι οποίοι Goldbet, άνθρωποι, ναι, της Goldbet είναι Θεσσαλονικοί περισσότεροι, να υποθέσω. Είναι μια εταιρεία που. Ναι, ναι. Η βάση είναι εδώ. Δηλαδή δεν είναι. Η εκλεκτή ομίγυρη της Goldbet, ναι, απαρτίζεται από άτομα κατά βάση Θεσσαλονικιούς. Αυτό ακριβώς. Και εμείς επειδή πρέπει να στηρίζουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να περάσουμε από το περίπτωτο της Goldbet, το οποίο θα είναι και εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να περάσει και να μην το δει. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Ελπίζω οι παίκτες χθες να ξεκουράστηκαν στοιχηματικά. Ναι. Να τήρησαν αυτό εγώ που τους είπαμε, έπαιξα, να μην ασχολήθηκαν με τίποτα. Άκουσα αυτό ήταν το λογικό. Ναι. Ναι. Άκουσα τι είπες. Και έκανες πολύ καλά. Σήμερα έχει κάτι ματσάκια, τα οποία όμως είναι μετά τις μία, δηλαδή όταν αλλάζει η μέρα. Αν κάποιος είναι εξάγρυπνος, μπορεί να ασχοληθεί με Αλφα Βραζιλίας. Ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Με ίντριγκες, παρασκήνια, παρασκηνιακές ραδιοργίες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πάρα πολύ ωραία. Όμορφα. Το έχεις δουλεμένο. Ναι, 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 ναι. Με γνώση απίστευτη. Η γνώση είναι δύναμη. Δεν μου αρέσει το πρωτάθλημα του ποδοσφαιρικά. Τα άλλα τα έχει που λες. Ναι. Και θεωρώ ότι στη Βραζιλία, εκτός από αυτούς που είναι οι διεθνείς, οι 25-26, οι οποίοι το 95% βρίσκεται σε ομάδες της Ευρώπης, υπάρχουν και άλλοι 300-400 ποδοσφαιριστές σε family. Εύκολα, εύκολα, εύκολα. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, δεν τους έχω εμπιστοσύνη, φίλε. Να πούμε και κάτι ευχάριστο. Τι, σοβαρά. Βέβαια, έχουμε κάτι ευχάριστο. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ο Καμπούρης, ο φίλος μας, ο γνωστός, ο κορυφαίος επόπτης όλων των εποχών, αυτό το σύχαμα, ναι, είναι πλέον παρελθόν. Παρελθόν, ναι. Δεν έγινε η ευχή μας, όπως είπαμε. Όχι, δεν, όχι, δεν πιάσαμε το 100%. Ναι, δεν πήγε δηλαδή να δουλέψει σε αγροτικά προϊόντα κοντά στη μάνα γη, ναι, στη φύση. Ναι. Όμως γύρισε στο σπίτι του, να περάσει καλά εκεί, να βλέπει τα μάτσα από την τηλεόραση και ίσως μάθει ότι όταν καλύπτονται 4 παίκτες, καλύπτουν έναν ποδοσφαιριστή, αυτό είναι γκολ. Ναι, είναι η γοητεία της απλότητας. Είναι γκολ. Δεν είναι κάτι. Νομίζω μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι εύκολο αυτό. Δυσκολεύτηκε λίγο βέβαια. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή, έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείς ένα. Επειδή δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε αυτούς, είναι άλλα όντα. Έχεις γνωρίσει διαιτητές. Ναι, πολλούς. Ωραία. Έχουν ιδιαιτερότητες, απίστευτες. Απίστευτες. Εντάξει. Και είναι πολύ διαφορετική από εμάς, αγόρι μου. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια κατηγορία. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία. Δηλαδή, είναι σαν λιοντάρι και πάνθυρας. Είναι, ναι, άλλα ζώα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Έχεις μπει ποτέ στο μυαλό τους? Όχι, δεν έχω φτάσει εκεί. Δεν έχω φτάσει. Προσπαθήσει, αυτό λέω. Να τους καταλάβεις. Και να προσπαθήσω, νομίζω ότι είναι μάταιος ο κόπος. Μάταιος, όχι. Από περιέργεια. Διαιτητές όμως, Χριστί,
Εγώ θυμάμαι μικρές διαιτητές ήταν αυτοί οι οποίοι δεν ξεχώριζαν ποδοσφαιρικά. Ναι, δεν παίζανε συνήθως βασικά. Ναι. Δεν τους παίζανε. Και θέλανε μετά, θέλανε με κάποιο τρόπο να δείξουν κάτι. Αρχόντουσαν με κάτι κάρτες. Το μιλάμε στα 15 χρόνια, 16 χρόνια. Ναι. Θέλανε να αποβάλουν, να δείξουν, να μπερδέψουν. Ναι. Να γίνουν το κέντρο του κόσμου. Ενώ ήταν παγιά διάφοροι προς όλους. Ναι. Και μετά γίνανε διαιτητές. Πρόβλημα. Ναι. Αυτά τα μούτρα του Καμπούρη δεν τον έχω προσέξει εγώ την ώρα του αγώνα και δεν τον έχω προσέξει γενικά στη ζωή μου. Εγώ άκου να δεις τι με θυμίζει ο Καμπούρης ακριβώς. Ναι. Είναι κάποια σκουπίδια που μπαίνουν στο μάτι μας, ναι, και κάποια σκουπίδια που μπαίνουν στη ζωή μας. Ναι. Αυτός ήθελε να μπει στη δεύτερη κλίμακα. Ευτυχώς όμως πολύ γρήγορα τον διώξαμε από τη ζωή μας. Είναι μακριά. Μας έκανε ζημιά. Ναι. Χάσαμε έναν άνθρωπο. Τελείωσε. Ναι. Κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά. Έχει παρασκήνιο το όλο σκηνικό. Γιατί? Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι θα τον προστατέψουν. Ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία να βγάλουν ανακοίνωση. Κάνανε πάρα πολύ καλά, φίλε. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται, είχε πει ο Μέγας Αλέξανδρος στον κόβιο δεσμό. Ξέρεις, ψάχνανε να τον κόψουν τον κόβιο δεσμό, ναι, 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 με χίλιους και δύο τρόπους. Υπάρχουν και παιδιά που διαβάζουν ιστορία. Πολύ απλά. Ναι. Πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος, μην κουράζεται, δεν λύνεται αυτό. Μας κούρασε, πήρε ένα μαχαίρι και το έκοψε. Ναι. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Έτσι. Ουσία. Ναι. Είχε ουσία ο Μέγας Αλέξανδρος. Εντάξει, κατακτητής τεράστιος. Άρχοντας. Τα συστήματα που έπαιζε στις μάχες τα έχεις παρατηρήσει καθόλου? Με τις άβυζες μετά από δεν πίσω. Είναι, πώς τους την έβγαινε. Από τη μέση και από δεξιά και από αριστερά. Είχε άτομα τα οποία τα έδινε υποχρεωτικά να αναλωθούν, ναι, υπέρ πατρίδος. Αλλά ο στόχος και πετύχαινε πάντα. Και εκεί που είδες ως που έφτασε, στις μακρινές Ινδίες. Και ο άλλος καταλαβαίνει ότι είναι για το φάγωμα, τι κάνει? Εκεί. Τα αγαθά κόπης κτώνται. Αχ, τι ζούμε. Να εστιάσω και κάπου αλλού σήμερα. Ναι. Έπινα ένα καφεδάκι το πρωί, ναι, σε τοπικό καφέ. Ναι. Τοπικούς ήρες είχε μέσα ή ήταν μόνο το τοπικό καφέ? Είχε τοπικούς ήρες. Είχε τοπικούς, είχε, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Συγκαθήμενός μου ήταν ο Δημήτρης ο Μπουγιουκλής. Ο γνωστός, ο Δημητράκης. Ναι, 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 του Άρη. Ναι. Ένα εκπληκτικό παιδί, αδαμάντινος, ναι, χαρακτήρας. Ναι. Ποδοσφαιριστής με άριστα το 10, σε έδινε πάντα το 7,5 σταθερότατος. Ναι. Ένας παίκτης τον οποίο πάντα θα τον ήθελε στην ομάδα σου. Δεν θα ξεχώριζε ποτέ, αλλά ποτέ δεν θα σε έκανε το άσχημο. Ναι. Σοβαρότατος, πειθαρχημένος. Ναι. Ναι, πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Ακριβώς, τέτοια κατηγορία. Ναι. Ήταν εκείνη η φουρνιά με Σαμόλη, Μπουγιουκλή. Ναι, θυμάσαι. Του θυμάσαι. Ναι. Μπράβο. Και ήρθε η συζήτησή μας στην γλυκιά κόντρα μεταξύ Πάο και Άρη, ναι, η οποία θέλουν να υπάρχει. Ναι. Πιστεύω τοποθετήθηκε κάπως, να το πω εσχρά. Να το πω υπερβολικά. Ναι, υπερβολικά. Ναι, 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 υπερβολικά. Του κυρίευσε το συνέστημα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε ουσία. Είπε ο άνθρωπος, ναι, και αυτά φυσικά τα βάλα να τα γράψει, γιατί, ναι, τα γραπτά μένουν. Ναι, και το λες στον αέρα τώρα για να μείνει σίγουρο. Ναι, ναι, αυτό μένει καταγεγραμμένο. Ότι σε τρεις αγωνιστικές από τώρα, ναι, ο Άρης θα βρίσκεται 5 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Το πληρώνει αυτό? Φυσικά αμέσως, πολύ σωστά τοποθετήθηκε. Αμέσως έψαχνα το χρώμα του χρήματος σε αυτή την τοποθέτηση. Ξέφυγε έντεχνα. Με σλάλομ, και θα πω για ένα ποδοσφαιριστή τη τότε εποχή που τον ξέρει καλά και ο Δημήτρης, με το μήλο στο Σέστιτς του Ολυμπιακού, το θυμάσαι? Ένα γκρέμιζε, κοντό, μπράβο, κοντό. Αριστεροπόδαρο, τριπλέ, εκπληκτικό. Ξέφυγε, λέει, όχι, δεν βάζω στοιχήματα σε τέτοιο, σε κάτι τέτοιο. Αυτό γιατί δεν βάζει, αφού μιλάει. Ναι, ναι, μιλάει όμω και το είπε. Είναι αυτά που κάνει αυτή η συμπαθητική κατά τα άλλα ομάδα του Άριο, η οποία είναι πάρα πολύ καλή φέτο, το ξαναλέμε. Αλλά. Είναι έτσι, πολύ νωρίς, δεν κρίνεται. Τους ψήνεις τώρα, ναι, σε ακούει τώρα άλλος, ναι, τους ψήνεις. Ναι, γιατί να μην κάνεις. Το πετυχαίνεις μετά. Μα πρέπει να το βρεις όπως πρέπει. Πρέπει ναι, να φτιά... φίλε, το ετοιμάζεις. Μια σωστή οικοδομή, mm, φτιάχνεται από τέλεια θεμέλια. Βεβαίως. Τώρα, άρχισαν τι ξέρεις. Ναι. Είμαστε η τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα, ναι, που μπορούμε να κάνουμε. Και πέρσι, και ναι, πέρσι θα πω κάτι ακόμα για τον Άρη σήμερα, δεν πειράζει, ας μιλήσουμε και λίγο, ναι, για το όνομα της πόλης. Ναι. Είχα επίσης ένα πολύ καλό φίλο, γιατί δόξα τω Θεώ γυρνάμε μέσα στην πόλη. Πάρα πολλοί είναι οι Παοξίδες, αρκετοί είναι και οι Αριανοί, λίγο λιγότεροι οι Ηρακλειδείς. Mm. Και μιλούσα εγώ στο τηλέφωνο και ένας φίλος μου άδραξε την ευκαιρία από δίπλα, Αριανός, mm, και είπε στο διπλανό του. Ήταν Β' Εθνική ο Άρης πέρσι, όπως όλοι γνωρίζουμε. Εμείς λέει θα ανεβούμε φέτος, mm, και δειλά-δειλά του χρόνου, mm, μπορούμε να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα. Το είπε, φίλε. Κλείνω το τηλέφωνο ακαριέα. Το λέω, τι είπε τώρα, λέω, για ξαναπέστο. Θέλω να το πεις, λέω. Ναι. Θέλω να το πεις. Ναι. Με λέει, το άκουσες, ε? Λέω, ότι δεν είμαι κουφός. Ναι. Και τουλάχιστον έχουμε μια στοιχειώδη ευφυΐα, ναι, να κάνουμε δύο δουλειές μαζί. Ναι. Δεν, ας πούμε, γράφω και δεν ακούω. Ναι. Κάτι, υπάρχουν κάνω ταυτόχρονα. Ναι, ναι, υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Όλα είναι εμείς στη ζωή. Και μου είπε αυτό.
Δειλά-δειλά να χτυπήσει. Λέω, το σοβαρολογεί και με λέει ναι. Νούμερο. Τι τον είπα ακριβώς, ξέρεις. Ναι. Τον απαγόρευσα να με μιλήσει εφόρου ζωής. Έσβησα το τηλέφωνό του. Ναι. Έτσι, και όταν με παίρνει τα που και που, λέω ποιος είναι. Έλα, δεν θέλω να πω ποιο άτομο είναι. Γιατί... Ναι, δεν κάνει. Εντάξει, θα αντιμετωπίσει και τη χλέβη του κόσμου. Ναι, είναι θέμα χρόνου. Κρίμα, είναι κοινωνία, είναι μικρή. Ναι, αυτό είναι. Και δεν κόψατε παρτίδες εντελώς. Εντελώς. Γιατί δέχομαι σε έναν άνθρωπο να με πει μία βλακιίτσα, παύλα ή κιίτσα, κάπως αλλιώς. Ναι, λέξεις που δεν επιτρέπεται να πούμε διαδεφωνικά. Ναι. Όταν όμως το λες, συζητάμε και επιμένεις, τότε πηγαίνεις κάπου αλλού. Ναι, όχι, μπαίνεις στην. Εντάξει, ναι. Αυτός το βλέπει λίγο ρομαντικά, ρε, σε βαθμό τέτοιο. Πόσο ρομαντικός μπορείς να είσαι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν, αυτόν εδώ, αν τον δω να κοιτάει την Πανσέλινο με την Τούλα την, από την Πολύχνη. Ναι. Ωραία. Η γνωστή Τούλα. Η γνωστή Τούλα. Και να αγναντεύει, θα τον δικαιολογήσω. Θα πω είναι τέτοιος. Γιατί καμιά φορά κάνεις όνειρα, ρε, εγώ, σαν άνθρωπος. Ναι. Και εγώ κάνω όνειρα. Ναι. Μα τα όνειρα είναι ωραία, μας δίνουν ζωή. Ναι. Εντάξει, δεν θα πω βέβαια ότι αν έμπαινε ο Πάοκ στο μήλο του Champions League θα το σήκωνε. Όχι. Δειλά-δειλά. Μια καλή πορεία θα την έκανε. Ναι. Μια καλή πορεία. Θα πουλούσα μια τρέλα πριν το παιχνίδι με την Παρσελόνα. Δεν τους βλέπω τα γατιά, είναι σε χάλια κατάσταση. Πάμε να τους φάμε. Ποιος είναι αυτός ο κοντός. Ο κοντός, ποιος είναι αυτός. Ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης Αργεντινής, θα έλεγα. Εντάξει. Ναι. Α, τώρα που λέμε για κοντό, ναι. Για αυτόν τον μάγο, τον μάγο, τον Μέση. Mm. Θυμάσαι τον Έλληνα Μέση, τον Κουτσιανικούλη. Ναι, τα λέω, θυμάσαι με ποια έννοια. Πώς ήρθε, με τι χαρές, με τι πανηγύρια. Πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία μεταγραφική. Εκείνη του δίδυμου. Ναι, πολλά τα νούμερα. Τεράστιο νούμερο για την εποχή. Τεράστιο νούμερο για την εποχή και για την λαϊκή αύρα της. Ο μπαμπάς Παπουτσάκης ο συγχωρεμένος πρέπει να έτρεβε τα χέρια του. Δεν απίστευε το τι πούλησε. Ο Τζότζου έτρεβε τα χέρια του βασικά. Ναι. Ο μπαμπάς Γκαγκάτσης ήταν εκεί. Όλη η παρέα ήταν εκεί. Πρέπει ακόμα ο Εργοτέλης μετά έκλεισε το μαγαζί. Έκλεισε, ναι. Το πήρε ο Ολυμπιακός μετά, δεν είχε λόγο, δηλαδή όλα καλά. Τον έβλεπα από χθες τον Κουτσιανικούλη λοιπόν. Ο οποίος να ξέρεις, άκου να δεις τι είχε. Και αυτός πρόλαβε να μας βάλει γκολ με τη φανέλα άλλης ομάδος όταν ήρθε στην Τούμπα. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, Ρεστάβο, με τον ΠΑΟΚ. Εξήγησε το. Όλοι οι παλιοί παίκτες που φεύγουν πάντα σκοράβουν εναντίον του. Ναι. Δεν το καταλάβω ποτέ. Δηλαδή, όποιον και να θυμηθείς. Δεν μιλάμε τώρα για Σεντεφόρ, για Χρήστο Δημόπουλο. Ναι. Που έφυγε και γύρισε και έκανε γιορτή. Χατρίκ έκανε ο Δημόπουλος όταν ήρθε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ναι. Σε ένα 2-3. Θυμάμαι. Το θυμάσαι φυσικά 86, πότε ήταν. Ως και ο. Άρρωστος παοκτσής, ντυμένος παιδάκι, ο Κωστάκης ο Λαγωνίδης, ναι. Και αυτός με τη φανέλα του Ηρακλή σκόραβε εναντίον του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μαγικά πράγματα. Απίστευτα. Μπορμπόξ μας έβαλε γκολ. Στεφανός. Ναι. Βασίλης μας έβαλε, να ξέρεις. Ναι, Βασίλης μας έβαλε με κεφαλιές. Πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο Στέφανος, επίσης. Ο Στέφανος εναντίον του ΠΑΟΚ δεν έβαλε. Όχι, όχι δεν έβαλε. Πρέπει να είναι από τους πολύ λίγους. Ο Κυριάκος έπαιξε ένα χρόνο, δεν παραλαβαίνει. Δεν ήταν και κανένα κόρδινο κάτι. Ο Μπανιώτης μας έβαλε. Ο με την Ξάνθη. Με την Ξάνθη στο 0-1 που σώθηκαν μια χρονιά. Ναι. Το καθαρότατο παιχνίδι. Ωραία πράγματα. Κρυστάλλινο. Κρυστάλλινο έτσι. Ναι. Να μείνει στην κατηγορία η ομάδα, να βοηθηθεί. Τέλος πάντων. Πού θα βρούμε την Goalbet, δεν μας είπες. Από κοντά θα την βρούμε στην έκθεση. Το έχουμε αναφέρει αυτό. Ωραία. Σήμερα δεν έχει κανένα μηδενική και άλλα μάτια. Σήμερα μηδενική Κανιώτα. Κάθε Ποιο? Μέρα υπάρχει μηδενική Κανιώτα σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στη Βραζιλία πρώτη εθνική. Ξεκινάει στις 1 το βράδυ στο παιχνίδι Botafogo Cruzeiro. Ματσάρα. Botafogo Cruzeiro, Βάσκο δεν κάμε. Βάσκο δεν κάμε, εσύ. Ναι, έχω και μπλούζα. Καλή είναι η Βάσκο. Ναι. Εντάξει. Βάσκο Σάο Πάολο προηγείται. Έχει και κύπελο, έτσι, η Ελλάδος. Ναι, η αλλά Ελλάδος παίζουνε ποιος στέει. Με... Παίζουνε ποιος στέει, οι ομάδες δεν γνωρίζει κανένα. Μπορεί όμως κάποιος ναι, δηλαδή να κάτι. Κάνει την εγγραφή του εύκολα και γρήγορα στην Goalbet. Να δει τα ειδικά στοιχήματα που υπάρχουν σε κάθε αγώνα, γιατί δίνει πολλές στοιχηματικές επιλογές, και να προετοιμαστεί και για το Σαββατοκύριακο που παίζουν και οι εθνικές. Ή αν θέλει, μπορεί να πάει και από κοντά στην έκθεση και να ενημερωθεί περισσότερο, έτσι. Να γίνει ενημέρωση λοιπόν. Ποιες ομάδες παίζουν στην Ελλάδα? Άστο, καν δεν ξέρεις καμία. Εγώ δεν ξέρω καμία. Θα σου πω εγώ. Τίποτα. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, σήμερα παίζει στις 5 Αναγέννηση Πλαγιάς Θεσπρωτός. Η μεγάλη Αναγέννηση Πλαγιάς. Αναγέννηση Πλαγιάς. Πες μου, εσύ δεν τώρα, που είναι. Δεν έχεις εικόνα. Όχι. Είναι ένα χωριό σε μια πλαγιά. Τι άλλο μπορεί να είναι. Και πόλη. Ε? Τι πού πόλη να είναι. Στην πλαγιά. Στην πλαγιά μέσα, κάτω. Με πλαγιά, σε μια πλαγιά. Όχι, όχι. Ωραία, θες πρώτο, θες πρωτεία. Ο Κομίνης, ο κολλητός σου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παγερά διάφορο το μάτς. Ερμής Αμιντέου, οικονόμος Τσαρτιτσάνης. Τσαρίτσανης. Δεν ξέρω καν που είναι, το Αμίντεο ξέρω που είναι.
Αλλά δεν ήταν Ερμής η ομάδα παλιά όταν πηγαίναμε με τον Παύλο με τα μικρή. Για λέγε άλλη. Και Μέγας Αλέξανδρος αναγέννησης με Γιάννητζά. Αυτό είναι ντέρμπι. Αυτό είναι φωτιά. Αυτό, τι ώρα ξεκινάει να απολαύουμε αυτό. Πέντε η ώρα είναι αυτό. Αυτό πρέπει να απολαύουμε. Σκοτωμό θα γίνει. Μέγας Αλέξανδρος αναγέννηση Γιάννητζών. Άστο. Αυτό ναι. Τι το δίνουμε. Αυτό ναι, σαν το Liverpool Manchester United είναι αυτό. Κοίτα, αυτό τώρα το σημαντικό είναι να ζήσουν όλοι όταν τελειώσει το παιχνίδι. Οι οποίοι είναι από προετοιμασία τώρα. Σε αυτά τα μάτς, ξέρεις Σταύρο, δεν παίζουν η μπάλα να μπει στα δίχτυα. Παίζουν να μπει η μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Είναι γκολ αυτό. Ναι, το μπαίνει η μπάλα στη μεγάλη περιοχή, την ακουμπάει η παίκτη. Α, θα σε πω κάτι. Ναι. Τώρα τη θυμήθηκα. Ναι. Η πάρα πολύ καλή ΑΕΚ της δεκαετίας του 90. Του Μπάγεβιτς. Του Μπάγεβιτς με Σαμπανάζοβιτς, Σαβέσκι, Δημητριάδη. Ναι. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Χρήστο Κωστή. Χρήστο Κωστή. Όχι, όχι, δεν το πω. Φίλος, είναι φίλο. Ναι. Φιλία, εγώ πάντα τη στηρίζω. Mm. Δεν είναι γνωστό αυτό, είναι φίλο. Όχι, σαν ποδοσφαιριστή. Ναι. Ήταν φίλο, θέλαμε να το σκοτώσουμε όλοι. Ναι. Το ξέρει αυτό. Αυτό, εγώ ήμουν ο πρώτο που ήταν να το σκοτώσω. Ναι, δεν λέει κάτι αυτό. Ναι, όμως. Αυτό λέω. Μετά το γήπεδο. Το είχαμε ποδοσφαιρικά. Ναι, δεν τον κράζουμε. Λοιπόν, η μεγάλη ΑΕΚ τότε έπαιζε με τον Άρη ένα μάτ. Και βγαίνει πάλι, ερχόντω να δείτε, θα κάνω. Λέω, τι θα κάνετε, τρελαθήκατε. Λέω, πάλι αυξήσατε αυτά. Και του λέω, ακούστε, παιδιά, τι στοίχημα θα βάλουμε. Ναι. Είχα έναν επιφανή Αριανό, οικονομικά πάρα πολύ καλά. Τότε. Ναι, τότε, δεκαετία του 90-94, ναι. Κάπου εκεί, 93, κάπου εκεί. Ναι. Και λέω, άκου να δει τι παίζουμε. Κάθε φορά που θα μπαίνει ο Άρης με την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, να την ακουμπάει όμως την μπάλα. Ναι. Όχι να γίνεται σέντρα και να πηγαίνει out, ναι. Να περνάει η μπάλα από την περιοχή. Ναι, να την ακουμπάει. Ναι. Να την ακουμπάει, παίχτη. Ναι. Μετράει γκολ. Και όσα γκολ θα βάλει ΑΕΚ. Έτσι. Με λέει παίζω. Το μάτς έλεξε, παιδιά, 6-1. Και ο Άρης. ΑΕΚΑΡΙΣ. Θυμάμαι βροχή. 6-1. Έτσι. Και ο Άρης εκτός από τον γκολ που έβαλε, μπήκε άλλες δύο φορές στην περιοχή. 6-3. Τελικό 6-3. Τον έδωσα και ένα γκολ δώρα. Τι να το κάνω, πόσο να βοηθήσω ακόμη. Δεν μπορούσα. 6-4. Καλή μέρα. Καλή μέρα τότε. Τη θυμάμαι. Το βάζανε. Δεν τρεπόντουσαν να το βάλουν το στοίχημα. Το παίξανε. Εγώ δεν τρεπόμουν να το παίξω αυτό. Δηλαδή Ρεάλ ΠΑΟΚ. Ναι. Μπερναμπέου. Ο ΠΑΟΚ του Δημητρέσκου. Με τον Γκονζάλες και ναι. Ηλία Χαραλάμπους. Ο Ηλίας Χαραλάμπους ήταν καλός ποδοσφαιριστής, φίλε. Εμένα μου άρεσε. Ο Ηλίας. Ναι. Και τέτοιο κυνήγι. Γιατί δεν το κυνήγι στην Ηλία. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είχε πετύχει συμπαίκτη σε σέντρα. Ποτέ. Έχω άλλο ποδοσφαιριστή που δεν έχει αλλά κάνει. Το, το χειρότερο που μου έκανε ήταν μπροστά στον Κωστίκο. Είμαι μπροστά στον Κωστίκο στη Λιβαδιά. Του λέει μη τυχόν και βγάλεις φας κάρτα. Θα σε... τότε ήταν 7 κάρτες, δεν έπαιζε τα δύο παιχνίδια επόμενα, δεν διάλεγες. Δεν διάλεγε. Ναι. 7 ή 6. Σε 7. Ναι. Ήταν 6 και μετά έγινε 7. Ήταν ναι. Η περίοδος που ήταν 7. Και του λέμε φας κάρτα γιατί παίζουμε με την ΑΕΚ και δεν έχω μπάκι, ήταν τραυματίας ο Σβούρας. Εντάξει. Και ξεκινάει το παιχνίδι, δίνει την μπάλα αριστερά στην Καμπάλα. Βγάζει μια σέντρα στην Καμπάλα και όπως έχει κλείσει μέσα ο Ηλίας, που ήταν εκπληκτικό παιδί, εντάξει. Ναι, και είναι εκπληκτικό παιδί. Μαζί μας διαθέτει ένα καλό παιδί ναι, να προσφέρει στην ομάδα. Σηκώνει το χέρι και κάνει μια πα. Α, χεράκι. Χεράκι. Απλώς ήθελα να. Κάρτα. Σκοτεινιάζω. Δεν το έχω ξαναπάθει αυτή την ώρα τη μετάδοση. Κλείνω τηλέφωνο του ραδιοφώνου. Το κλείνω κανονικά. Ναι. Και βγάζει την πηγή αγανάκτησή σου. Ανοίγω το παράθυρο. Έχει παράθυρο ο κομπότης τότε. Έκανε έτσι. Ναι, έκανε έτσι. Από κάτω είχε του ντόπιου ήρωε, του τοπικού ήρωε τη Λιβαδιά. Αυτοί που μάθαν πρώτοι το άσο μήχρονο τυποθετικό στον πλανήτη Γη ναι. Είναι η κοινωνία τη Λιβαδιά. Άλλωστε, τόσο μπινελίκι, φίλε. Τον μετά, με ξαναπαίρνω το ραδιόφωνο, πατάω το open. Και είσαι μια χαύλα. Κανονικά. Επιστρέφει. Το χρειαζόμαστε και αυτό, αυτή την ανάσα. Αυτό είναι καλό να ξέρει. Ναι. Όταν νιώθει κάτι, δεν θα το πιέζει μέσα. Θα το ναι. Εξωτερικεύει ναι. Και μετά επανέλθει σε κανονικού ρυθμού. Όχι, ήμουν σαν να με. Και είσαι ο εαυτό σου. Ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κυριότερο. Ο άλλο λέει ότι είναι ψυχοπαθή αυτό. Σκεφτικά, δηλαδή βγάζει, πετάχουν τα λαρίγκια και έχει δευτερόλεπτα μετά είναι καλά. Όχι, φίλε, αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι το φυσιολογικό, να ξέρει. Τώρα που είπα μια. Για Ηλία Χαραλάμπους και εκείνη την εποχή, ένα κορυφαίο μάνατζερ. Τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εγώ κυνηγάω ποδοσφαιρικά έναν παλαιότερο παίκτη του ΠΑΟΚ στο θάνατο όμω. Πε μου, ποιον, άμα θα πει ποιον. Θα πω. Ναι. Από τα συμφραζόμενα θα καταλάβει. Ναι. Έτσι. Κορυφαίο μάνατζερ λοιπόν. Ναι. Τον έπεσε και φίλο μου. Σε τέτα τέ του είπα: η μεγαλύτερη σου επιτυχία ναι. Είναι που κατάφερε και πούλησε αυτό το παίκτη έτσι, στον Παναθηναϊκό με ένα τεράστιο νούμερο. Αυτό ο παίκτη λοιπόν έμπαινε από αριστερά.
σηκωνόταν μπροστά μου όλοι στην Τούμπα. Ξεσμπαίνει τώρα κάποιο παπαριστά με αυμή. Είναι η πάσα. Δεν έβαλε ο ΠΑΟΚ κανένα γκολ ποτέ από δικιά του έδρα. Ποτέ όμω. Όταν με δείξει κάποιο κάτι τέτοιο, έτσι σκίζω όλα τα πτυχία και παραδίνομαι. Πάω μόνο μου στο βελοκομείο, λέω μπαίνω. Καλημέρα σα, ήρθα. Φεύγετε το καινούργιο, το πολύ ωραίο το γυλαίκο. Αυτά τα μπλε. Όχι. Ε? Όχι, όχι το χαστάκι. Πουλήθηκε, συνδέωσε. Ναι, δεν υπάρχει. Τον κοντό. Ναι. Εγώ... Επιδικάς, και τώρα που είναι εκεί που είναι. Δεν έχει σχέση. Εκεί που είναι, μπορεί να είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Στη θέση που είναι τώρα. Αλλά ο άνθρωπος ποτέ δεν ολοκλήρωσε μία ενέργεια. Ποτέ. Φέρε μου ένα βίντεο να με δείχνει ότι μπαίνουμε από εκεί, ναι. Παίζει ο ΠΑΟΚ από αριστερά, κάνει σέντρα αυτό και κάνουμε γκολ. Ναι. Ένα γκολ θέλω. Ενδεχομένω που σε έχει εκπομπεί αυτό, κυνήγα τον. Ναι, ναι, ναι. Κυνήγα τον. Και είναι αυτή. Και είναι αυτή, κυνήγα την. Ναι. Είναι ξέρω ότι έχει αδυναμία στην Ελλάδα. Ναι, είναι άρρωστη και περαστικά τη. Περαστικά, αλλά ναι, κυνήγα την. Ναι, θα κυνηγηθεί. Δεν έχει δικαιολογία καμία. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα, να ακούσουμε και ώρα, να πάρουμε την ανάσα μα. Γιατί σε βλέπω στεναχωρημένο, σαν να έχει ερωτική απογοήτευση είσαι σήμερα. Δεν αγαπάμε εμείς. Εμείς είμαστε αντικείμενα πόθου, είμαστε για όλους. Δεν αγαπάμε. Απαλού είναι στην αφήνιση. Θα μου το αναλύσεις αυτό. Ναι. Θα μου το αναλύσεις. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Φιλιστήκαμε. Γελιοποιηθήκαμε. Δεν υπάρχουμε στο χάρτη. Κανονικά. Ναι, αλλά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από τον αυτοσαρκασμό. 100% και, να γνωρίζουμε. Δεν κάνουμε τίποτα στημένο. Το μυαλό μας αυτή τη στιγμή βρισκόταν εν τρικυμία και κάναμε λάθος στην τοποθέτησή μας ότι ο Στέφανος ο Μπαμπόκης, αυτός ο ακρεφνής παοξής, ο οποίος έχει παίξει και στις τέσσερις ομάδες της Βορείου Ελλάδος, και στις τέσσερις, έτσι, έχει σκοράρει λοιπόν εναντίον του ΠΑΟΚ. Ενημερωθήκαμε από τον ένθευμο υποστηρικτή και λάτρη της εκπομπής, τον Μπαντέλα, που είναι και κουμπάρος του. Ναι. Ο οποίος έχει το γνωστό καφενείο Le Pantelé, ναι. Κοσμή την Ανατολική Θεσσαλονίκη, ναι. Με εκπληκτικά πιάτα ημέρα. Σήμερα πέρασε από εκεί την ερώτηση. Πεινάω πάλι. Ναι, ναι, αλλά σήμερα πρέπει να πάω κάπου αλλού, ξέρεις. Μετά υπάρχουν τα ναι. καλά και τα κακά καθούμενα. Ναι. Λοιπόν, ο Στέφανος ο Παπαπόκης, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, έχει σκοράρει στο Ηρακλής ΠΑΟΚ 2-2. Ναι. Προηγήθηκε με το δικό του γκολ η ομάδα του Ηρακλέως. Ναι. Συμπαθέστατη αυτή η ομάδα. Προηγήθηκε, ισοφαρίσαμε με Μίκη Κουίν και γίναμε ένα κουβάρι. Στο 2-2. Όχι, νομίζω ο Μίκη Κουίν έκανε το 2-2. Ο Λαγωνίδης έκανε το 2-1 και με Μίκη Κουίν το 2-2. Έτσι ακριβώς. Ναι, στο τέλος μπαίνει τον κόλπο του Μίκη Κουίν και μπαίνουμε μέσα και γινόμαστε ένα κουβάρι. Το θυμάμαι σαν χθες. Όπου στην υποδοχή του Μίκη Κουίν είναι η πιο αμήχανη στιγμή της ζωής μου. Νομίζεις ότι είναι φαντιστής. Όχι, νομίζεις ότι πάει να το σηκώσει στα χέρια. Και λες δεν το κάνω. Αλλά λες δεν το κάνω. Έχεις ξεκινήσει όμως τα βήματα. Έχεις τη διάθεση αυτή. Έχεις τη διάθεση. Αλλά κοντοστέκεσαι όσο περνάει η ώρα. Πλησιάζεις και την ψαχουλεύεσαι. Η αλήθεια είναι ότι το σωματότυπό του δεν σου δίνει και αυτή την ευχαία με ψέμα να το πάμε το παιδί να το σηκώσουμε. Ναι, ναι. Δεν το κάνει, όχι. Δεν είναι ο Γεωργιάδης. Φωνάζαν ένα. Ο Ουχού ή ο άλλος. Ναι. Φωνάζαν ένα σύνθημα της Newcastle. He's fat, he's κάτι τέτοιο. He's worth a million pound. Γιατί ήταν ο πρώτος. Τώρα δεν κόστησε ένα εκατομμύριο λίρες. Ωραία. Τώρα που λες για τέτοιες μεταγραφές μεγάλες. Ναι. Για να δω λίγο τη γνώση σου γενικότερα πέρα από ΠΑΟΚ. Πες μου ποια ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή δεκαετία 90, η πρώτη. Ναι. Η οποία έφτασε στην Ιταλία, έγινε σε βοηθάω. Ποδοσφαιριστής, δεν είναι γνωστός. Ναι. Που ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή στη δεκαετία του 90, αρχές. Άστο καμπιονάτο, ναι, ναι, ναι. Όχι για Ελλάδα. Ναι, όχι, όχι. Αρχές δεκαετίας 90. Ναι, δεν θα το βρεις και τζάμπα θα φάμε το χρόνο μας. Ναι. Είναι ο Λεντίνη. Ο Λεντίνη, ναι. Πολλούς τραυματισμούς, δεξί εξτρέμ. Θυμάσαι. Όπως και εμείς είχαμε στις τάξεις μας. Από το Ρήνο Μίλαν. Μπράβο, μπράβο, Λεντίνη, σε βλέπω πολύ καλό. Ναι, φίλε, θυμάμαι. Σ' ανεβάζω πολύ στα μάτια μου. Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Σ' ανεβάζω κιόλα, έτσι θέλω. Τίποτα. Ανέβηκε σε ένα κλικ. Ο Λεντίνη ήταν εξτρέμ. Από τα ψηλά εξτρέμ. Τελικά του. Αλλά φίλε, πάρα πολλοί τραυματισμοί. Πάρα πολύ τραυματισμένοι. Όπως και εμείς στις τάξεις μας είχαμε τον Σέρτζιο Κονσεϊσάου, ο οποίος ήταν η ακριβότερη μεταγραφή τότε, θυμάσαι, από Λάτσιο στην Ίντερ. Ναι. Παιχτούρα ατελείωτη ο Σέρτζιο. Όταν πήγαμε, πρώτα απ' όλα προσωπικότητα, ρε φίλε. Ναι. Δεν έβλεπε κανέναν. Και έτσι έπρεπε. Έτσι έπρεπε. Όταν πήγαμε στη Λάτσιο να παίξουμε εκείνο το περιβόητο φιλικό, όπου έμενα σε ξενοδοχείο, όπου η μπανιέρα ήταν δίπλα στο κρεβάτι. Καλό. Δηλαδή ξυπνά, ήταν το καλύτερο ξενοδοχείο. Στη ζωή μου ολάκερη. Α, κοίτα τι ωραίο μήνυμα, ρε φίλε. Αυτά τα μηνύματα μου αρέσουν εμένα. Να ξέρεις. Ναι. Είναι ωραίο μήνυμα. Ναι. Αυτά είναι τα μηνύματα που κάνουν τη διαφορά. Πώς το λένε. Ξυπνάς, πατάς το κουμπί, ανοίγει κουρτίνα. Ναι.
Μετά ρυθμίζεις λίγο εκεί ένα τέτοιο, πατάς το κουμπί, γεμίζει η μπανιέρα με φωτοκύτταρο μέχρι ένα σημείο. Σου λέει και φροντίζει, μην είναι κανένα βόδι αυτό, μην την πάω τρία τέταρτα και φύγουν όλα έξω, μέχρι τη μέση. Και μετά εσύ, άμα δεν το κάνεις λίγο ακόμα. Έρχεται το πρωινό, δεν κουνιέσαι καθόλου, κάνεις ανοιχτή ακρόαση. Έρχεται το πρωινό, τρως. Ωραία. Και καπάκι αφού φας, γιατί είμαστε και ανώμαλοι, βουτάς και στην μπανιέρα. Κατάλαβες, υπάρχει καλύτερο ξύπνημα. Τέλειο. Εκπληκτικό δωμάτιο ξενοδοχείου, να ξέρεις, υπάρχει και στο Λουτράκι. Ναι. Τα οποία είναι έξι σουίτες. Ναι. Η οποία έχει καθήμενα το όνομά της. Las Vegas, Venice, ναι. Montreal. Έξι, ναι. Οι μεγάλες τους. Ναι. Οι οποίες φυσικά έχουν μέσα τζακούζι. Ναι. Μέσα στο υπνοδωμάτιο. Είναι μαγικές. Και όλα αυτά που ανέφερες υπάρχουν και εκεί. Πολύ δηλαδή το έχουμε στα 600 χιλιόμετρα από εδώ. Ένα γκάζι είναι. Πιο γρήγορα φτάνει στη Ρώμη, είναι μειωτικά. Ναι, με αεροπλάνο. Ναι. Ναι. Γιατί και στην Αθήνα θα πας με αεροπλάνο. Μετά με το Λουτράκι 70 χιλιόμετρα, λίγο κίνηση να πιάσεις. Ναι. Θα το φας το 2 ώρο. Περίμενε λίγο μισή ώρα πριν, περίμενε μια ώρα. Ενώ Θεσσαλονίκη Ρώμη 2:20. 2:20, φίλε, και είσαι εκεί. Βατικανό, αυτά. Ξέρεις, είμαι ο μόνος άνθρωπος που έχω πάει στο Κάιρο, δεν είδα τις πυραμίδες και στη Ρώμη δεν έχω δει το Βατικανό. Εντάξει. Δεν πήγα ούτε στις πυραμίδες ούτε στο Βατικανό. Με κυνηγάνε όλα τα τουριστικά γραφεία. Δεν μπορεί να είσαι τόσο βλάκα, μου λένε όλοι οι πράκτορες, που είναι τα μεγαλύτερα λαμόγια που υπάρχουν με διαφορά. Πράκτορες και μεσίτες. Ναι. Δεν υπάρχουν, τους κυνηγάω στο θάνατο. Εσύ κυνηγάς τον καμπούρι. Εγώ κυνηγάω. Τελείωσε για μένα, εγώ τη δουλειά μου την τελείωσε. Οι πράκτορες και οι μεσίτες τους κυνηγάω στο θάνατο. Δεν έχω κάνει ποτέ δουλειά μαζί τους. Αν εξαίρεσες έναν, τον αδερφό. Το Διονυσάκι, φαντάζομαι. Με τον Διονύση δεν κάναμε ποτέ δουλειά. Ρε. Ποτέ. Με τον Διονύση μας έστειλε να μείνουμε σε μοτέλ για νταλικέρδες σε ολόκληρη προετοιμασία. Εντάξει. Και η συμπαθή τάξη των νταλικέρδων έχει και αυτή το μοτέλ της. Ναι, δεν έχει τα τυχερά της όμως. Ναι. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, άκου λίγο μια ωραία στιχομηθεία, να σπάσουμε λίγο. Πάμε κάπου αλλού. Ένα ωραίο χαβαλέ. Λοιπόν, μιλάει ο γιος με τον μπαμπά. Πατέρα, πότε θα μου πάρεις καινούργιο κινητό? Αν γράψεις 20 σε όλα τα μαθήματα, θα το σκεφτώ. Γιος, σούλα. Τι σούλα, μπαμπάς? Έτσι δεν λένε την κομμένα σου? Να πάρουμε και μια θήκη για να μην γρατζουνιστεί. Ναι, ρε φίλε. Ο μπαμπάς γλυκός. Εύστραφος. Γρήγορος. Έτσι. Γρήγορος, έτσι. Γιατί δεν παίζεις εκεί πέρα. Έτσι. Έχεις χάσει, το παραδέχεσαι άμεσα. Είναι η παραδοχή του λάθους, φίλε. Έτσι. Γιατί σε αυτή τη ζωή, Σταύρο μου, τι πρέπει να είμαστε? Έντιμοι, περήφανοι και αγαπητοί. Το τρίπτυχο της επιτυχίας. Το έντιμοι φυσικά σε μερικές περιπτώσεις. Δεν τα καταφέρνουμε, προσπαθούμε. Γίνεται έχουμε μάχη. Καλή διάθεση. Γίνεται μάχη. Το περήφανος, τη λέξη αυτή, την αγαπούσε πάρα πολύ και την αγαπάει φυσικά τώρα ο Μίλαν, ο Τζούβτζεβιτς. Ναι. Ο παλιός ο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ που λέγαμε ο Ζούκα. Τι ωραία λέξη λέει το περήφανος. Και σαν το αγαπητός δεν υπάρχει, δεν είναι οι πόρτες ανοιχτές. Να παίρνει τα τηλέφωνά σου και να μην το βλέπει ο άλλος και το πηγαίνει λίγο πιο εκεί. Τι παίρνει τώρα πάλι αυτό. Εμάς έχει το νου του. Αυτό το δίνει διάρκεια. Ναι. Δεν μπορεί να το δώσει. Έτσι, τα χρόνια, τα χρόνια, ναι, σαφώς. Θέλει διάρκεια αυτό. Σαφώς τα χρόνια. Δεν ξέρει ο άλλος ότι θα έχει ουσία, από εκεί ξεκινάει. Το να είσαι αγαπητός είναι και 5 βλακίες και 5 η ώρα, εντάξει. Ναι. Όλοι το έχουμε, όλοι το έχουμε. Το έχουμε δεν αρκετή το αυτό, έχουμε. Ναι. Ωραία. Αλλά το να υπάρχει και ουσία, δηλαδή να πεις και τις βλακίες, να γίνει και δουλειά, αυτό σε κάνει αγαπητό. Εκρηκτικό συνδυασμό. Βεζούβιος είναι. Ναι, Βεζούβιος. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα. Νίκο τον Καρέλη, τον υποδεχτήκαμε στην οικογένεια. Έχει λίγο με το μαλλί ένα θέμα. Έχει αυτό σε τρομάζει το μαλλί, το ξανθό. Με τρομάζει το ξανθό λίγο, ναι. Τώρα το είδα. Ο Έλληνας Χουλκ, αυτός πλέον, έχει το προσωνύμιο. Τον φάγανε εκεί, Εκεί, αυτά είναι. Αυτά, τώρα θα γίνει πόλεμο. Δημήτρης Μπούζας, αυτά είναι. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, να ξέρεις. Εντάξει, έχει χαβαλέ, ρε φίλε. Μένα μ' αρέσει ο παίχτης. Και, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ομάδα με 2 φορ. Εμένα και μου αρέσει ποδοσφαιρικά και κάνω ένα βήμα παραπάνω, θεωρώ ότι θα προσφέρει. Μακάρι, φίλε. Θα κάνει τις συμμετοχές του, αρκετές. Έχει να του προσφέρει ο ΠΑΟΚ πολλά. Δεν χάνεται αυτή η ευκαιρία. Είναι και θα πάρει και θα δώσει. Μακάρι να γίνει αυτή η αφίδρομη σχέση. Του σώζει την καριέρα ο ΠΑΟΚ τώρα. Του δίνει την ευκαιρία να μπει σε ένα κλαμπ υψηλών προδιαγραφών, μεγαλύτερο από αυτό που ήταν. Αναμφίβολα, φίλε. Ποια γκέγκ. Αναμφίβολα, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Πιο Βέλγιο. Όποιο τεχνοποιεί εκεί τρέχει η Μαριάννα Βαρδινογιάννη με πλακέτα. Ναι, αυτό πάλι και αυτή. Ναι, 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 δεν την προλαβαίνω αυτή. Για πες μου λίγο τα επόμενα μάτς του ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε Κρήτη. Ναι. Δεν γίνεται να μην έρθεις. Είμαι ήδη στο Ηράκλειο. Ναι. Έχω άβικτους
στενούς δεσμούς φιλίας με το Ηράκλειο. Ναι. Όχι, είναι δικιά μας πόλη. Πηγαίνεις στον δρόμο, έχεις ξαφνικά μια πολυκατοικία στον δρόμο. Οι άνθρωποι είναι αλλού, ρε φίλε. Κοίτα, για μένα, το μεγαλύτερο λαμόγιο της ιστορίας της χώρας πρέπει να είναι ο διευθυντής πολεοδομίας του Ηρακλείου. Θυμάσαι πως τα έπαιρνε. Πρέπει να τα έπαιρνε αυτός από παντού. Από... Ρε φίλε, δεν γίνεται να εξηγείς τέτοια πόλη. Έχει δρόμο. Ναι. Πάει στον δρόμο. Ξαφνικά. Ένα δέντρο. Ναι. Δεν κόπηκε αυτό προφανώς γιατί κάποια συγγενής του έλεγε ότι μου αρέσει το δέντρο, φαίνεται από το μπαλκόνι, έμεινε το δέντρο. Ένα δέντρο, εντάξει. Λες τώρα να πω ανατολικά. Ποιο είναι το ανατολικά, ποιο είναι το δυτικά, ποια είναι η παλιά πόλη, ποια είναι η καινούργια πόλη. Αυτό τώρα που είπες για τις απαλωτριώσεις που δεν γίνανε και γίνανε ότι όπως μπερδεμένα τα θέματα στο Ηράκλειο και γενικότερα σε όλη την Κρήτη, ένας γνωστός μου, αεκτσής, τον οποίο δεν τον συμπαθώ ιδιαιτέρως, είναι σε αυτή τη ομοταξία των πονηρών, πάντα λέει και κάτι εννοεί κάτι άλλο. Δεν μ' αρέσουν τέλος πάντων με αυτοί οι άνθρωποι. Άκου τι έβνη είχε στη ζωή του. Χρωστούσε όποιον μιλάει ελληνικά. Ηλικιακά, να τοποθετούμε, είναι 43 ετών. Γενιά μου. Μπράβο. Και εκεί τι γίνεται. Έρχεται η νέα η Εγνατία, ο δρόμος, και περνάει από το σπίτι του ο δρόμος. Και αποζημιώνεται με 5 εκατομμύρια ευρώ. Τι λες. Γίνεται σε μισή νύχτα καλά. Εγώ, φίλε, για 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως είμαι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως και εσύ θεωρώ, δεν θα ήθελε ο δρόμος να περάσει από το σπίτι μου, αλλά από πάνω μου. γιατί στάθηκε. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι μεγάλο το νούμερο. Ναι. Και ο άνθρωπος τώρα δεν μιλιέται. Δεν μιλιέται. Ναι. Έχει μια αίσθηση υπεροχής απέναντι προς όλους. Ναι. Έκανε και μια δουλειά και καλά ότι είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας. Αυτά τα δήθεν. Ναι. Πάντα βρίσκεται κάτι άλλο από πίσω. Ναι. Είπαμε. Το παρασκήνιο. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ναι. Πάντα είναι κάτι άλλο. Ναι. Πώς έκανε αυτός αυτό. Και φαντάσου εκεί που είναι η Γνατία. Καταλήγει. Ωραία. Εκεί που έχει χωράφια η δικιά μου. Ναι. Και δεν πήγε 40 μέτρα. Τι δικιά σου, γάμο. Λίγο πιο εκεί δεν μπορεί να γίνει. Τίποτα. Πάω τα χωράφια και μετέφερα, κάτι κάνει. Κάτι να κάνει, ροδάκινα. Τι θα τα κάνω τα ροδάκινα. Τα βλέπω στο μανάβι, τα κοιτάω. Τι θα κάνω τα ροδάκινα. Εδώ σε μιλάω για 5 εκατομμύρια, μιλάω στα ροδάκινα. Ποια ροδάκινα. Τα θάβουν τα ροδάκινα. Οι άνθρωποι από παραγωγή που έχουν ατελείωτη. Τίποτα, 5 εκατομμύρια. Ναι. Έχει σκεφτεί ποτέ τι θα κάνει για 5 εκατομμύρια. Όχι, δεν θέλω να σκεφτώ. Εγώ θέλω να ζω ρεαλιστικά. Δεν είναι νούμερο το οποίο είναι πολύ μακριά σου. Είναι σαν και αυτό που λένε, ας κερδίσω τον Τζόκερ και ας με μιλούν μόνο για τα λεφτά, δεν παρεξηγώ. Ναι, εντάξει. Σε θα παρεξηγήσεις, όχι. Όχι, δεν θα παρεξηγήσω, ναι. Τέλος. Αλλά είναι αυτό σε επεφθαλμιά, κάτι άλλο, δεν είναι αυτό που είναι. Φίλε, 9 στους 10. Ναι. Δηλαδή, τι να κάτσεις να ασχοληθείς τώρα. Αποθεώνεσαι από ακροατές. Αποθεώνεσαι. Εντάξει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, λέει, τράβοτε και μισή ώρα, εσείς. Θα το κάνουμε κόρκα σε φάγκο. Α, πεθάνεις εδώ πέρα. Τι να κάνω. Να βαστώσεις και ένα κρεβάτι εδώ. Ξέρεις ότι δεν κοιμάμαι τα βράδια πλέον. Από την περένταση και από αυτά. Και ξυπνάω. Εγώ για άλλους λόγους δεν κοιμάμαι, Σταύρο. 7 και 10. Ξύπνησε 7 και. Είδα το ρολόι και κοιτάω το κινητό της. 7 και 10. Τι 7 και 10. Εμένα με έκανε εντύπωση ένα πρωινό μου ξύπνημα που ήταν ιδιαίτερα άσχημο γιατί ήταν η μέρα που έχασα τη μητέρα μου. Πήγα να ενημερώσω έναν φίλο και ιδιοκτήτη μεγάλη στοιχηματική εταιρεία τη κορυφαία τη χώρα, τη Goldbet, και του έστειλε ένα μήνυμα 7 και 10. Και 7 και 11 έχει με απαντάει. Πατήσει. Αυτό με άφησε άφωνο. Πίστευε. Με άφησε ότι... άφωνο. Ναι, έλεγα ότι ξυπνάει διαφορετικά. Φάση, όχι στι 9, στι 10, στι 11 θα ξυπνήσει. Δεν υπάρχει. Ο συγκεκριμένο ειδικά δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν την περίπτωση. Είπαμε και αν πετύχει κάπου πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Να βοηθήσει και το σύμπαν, η τύχη που θα τη λέμε συνεχώς, όσο κουραστικοί και να γινόμαστε. Ναι. Έτσι, η ικανότητα μαζί με την τύχη. Αυτό το μιξάρισμα να γίνει. Την τύχη στην κυνηγά και όλα δύο. Ο ΠΑΟΚ φέτος λίγο τύχη ανέχει σε αυτό το εκπληκτικό πρωτάθλημα το οποίο προβλέπεται το να γίνει. Φίλε, στο ξαναλέω, ο μεγάλος αντίπαλος του φετινού ΠΑΟΚ είναι ο Ολυμπιακός. Το ίδιο είπε και ένας που κάνει. Είναι ο Ολυμπιακός. Και θα δημοσιευτεί το Σάββατο στη Φόρτσα. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Εμείς εδώ θα είμαστε για να μιλάμε αντικειμενικά. Δεν θα έχουμε αυτήν ούτε μια πεσημιστική, παύλα, απεσιόδοξη διάθεση. Και πάμε, 30-30. Έτσι. Έτσι. Mm. Πάμε να αντιμετωπίσουμε όλους τους αντιπάλους με τον απαιτούμενο σεβασμό και με στόχο την νίκη. Δίνω στα 95 αγωνιστικά λεπτά, 90 κανονικά και τα 5 καθυστερήσεις και τα διάφορα, είμαστε αντίπαλοι με όλους. Με όλους, τους μισούμε. Mm. Δεν υπάρχουν. Μετά χειραψίες, αγκαλιές, φιλιά, ελάτε να φάμε, ελάτε να πιούμε.
Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία, φίλε. Και πρόσεξέ με, σου λέω, επειδή ξέρω πώς λειτουργούν οι άλλοι πλέον, δύο καραμπόλες θα προσπαθήσουν να μας κάνουν. Τη μία στο Χαριλάου, προσπάθησαν μία στον Πανιόνιο, όπως τότε με τη Βέρεια, τότε με τον Χουσκόγλου, θυμάσαι. Βέβαια θυμάμαι. Του Περέιρα τον κόλ. Φυσικά, φυσικά. Μία στο Χαριλάου. Τι, 0-0, τι, το πέτυχαν εκεί. 0-0 έγινε αυτό. Σου λέω. Ακυρώθηκε τον κόλ. Ναι, προχθές κερδίσαμε. Δεν καταφέραν εκεί. Οι άλλες δύο καραμπόλες που θα μας κάνουν είναι μία στο Χαριλάου. Με όλες τις αβάντες που μπορεί να έχουν. Μακάρι να παίξει ο Άρης τα 90 λεπτά καλά. Έτσι και ας χάσει όπως πρέπει. Ναι. Να και παίξει. Καλά. Ναι. Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα στην Τρίπολη. Ναι. Αυτά τα δύο θα κυνηγήσουν. Καλά, η Τρίπολη τώρα βγει πολύ ρεστάρα. Εσύ τώρα αυτοί τα έχουν μελετάνει. Μαζεύονται εκεί στο καφέ το γνωστό στην Καβάλας. Τα έχουν βάλει κάτω. Έχουν δει. Είναι Αθηναίοι. Είναι άλλο το έργο. Το δουλεύουν καλά. Εγώ σου είπα. Μου άρεσε ότι ο Πάοκ με κακή εμφάνιση κέρδισε. Σημαντικό. Τεράστιο όφελος. Σημαντικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε και με μείον 2. Αυτό σου λέω. Μείον 2 και όλες οι στοιχηματικές ανά τον κόσμο μας έχουν σταθερά το πρώτο φαβορί. Ναι. Και οι Αυγιανοί, εσείς που θέλετε και πιστεύετε ότι θα πάρετε πρωτάθλημα, μπορείτε να στοιχηματίσετε στην Goldbet την κατάκτηση πρωταθλήματος. Αυτό θα μας το πει. Με 100 ποσοστό από την Goldbet και άλλα 1000 από εμάς. Άμα τώρα τι θυμήθηκα. Υπήρχε ένας, αυτός πρέπει να ήταν ο μεγαλύτερος απατεώνας επιχειρηματίας στη δεκαετία του 80. Ναι. Εγώ στη δεκαετία του 80 πήγαινα, έβλεπα και τον Άρη. Ήμουν ναι. Απόξης φυσικά, ναι. Έτσι, όλα τα μάτς, αλλά στον Άρη έπαιζε φίλος μου, αδελφικός και μετέπειτα κουμπάρος μου. Κωστάκης Οικονομίδης. Μπράβο, Κωστάκης Οικονομίδης. Ναι. Ένα εκπληκτικό δεκάρι, δεν έχω αναφερθεί ποτέ γι' αυτό. Πεχτάρα, τεράστια. Ένας μάγος σε ερωτική σχέση. Ήταν πολύ καλό παιδί, ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσουμε για τον Κωστάκη αυτή την ώρα. Ναι. Μια άλλη στιγμή θα ανοίξουμε το κεφάλαιό του. Ναι. Να ξέρεις. Με απίστευτη γνώση αθλητικών, έτσι. Εγώ τον, από τη μία πλευρά, όλοι οι δημοσιογράφοι της Ελλάδος και από την άλλη ο Κώστας μόνος του, εγώ στοιχηματίζω στον Κώστα. Να σου πω κάτι. Γνώσεις. Ο πρώτος που μπήκε σε ραδιόφωνο, απλά δεν είχε τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα του να τον ανοίξουν. Ανοιχτή είναι. Το πήγε πολύ προσεκτικά. Ενώ το ραδιόφωνο, ρε φίλε, είναι τι λέμε. Ό,τι λέμε εκτός, λέμε και εντός. Αυτό. Χαρισματικό παιδί, απίστευτο. Συνεχίζουμε. Ο καλύτερος φίλος μου. Κλείνει αυτή η παρένθεση για τον Κώστα. Και στον Άρη, λοιπόν, όταν πήγα να δω ένα μάτς, υπήρχαν κάτι καταστήματα τριανταφυλλίδι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα και τώρα. Ναι. Ήτανε μέσα Σεπτεμβρίου και έλεγε ο άνθρωπος στο μεγάφωνα. Ναι. Σε περίπτωση κατακτήσεως double από τον Άρη. από μία τηλεόραση, μια σκούπα, 10 εκατομμύρια σε κάθε παίκτη δραχμές. Ναι. Να ξέρω και 4 δις από μένα. Ο Άρης είχε αποκλειστεί το Σεπτέμβριο. Δηλαδή τέτοιο. Δεν γίνεται αυτός που έκανε το marketing τότε του Άρη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ληστής. Δηλαδή, πώς το κάνανε αυτό το πράγμα. Λέγανε double. Ναι, double. Εγώ θυμάμαι τη λέξη double κανονικά. Ήταν η χαρακτηριστική εποχή που όταν έμπαινε ένα γκολ, παράδειγμα, έπαιζε ο Πάοκ στην Καβάλα και δεχόταν κάποιο γκολ και ο Άρης του Χαριλάου, Καβάλα, Πάοκ 1-0. Ναι. Λέμε, δεχόταν. Ναι, και μετά ξεσηκωνόντουσαν και πανηγύριζαν επί 10. Ναι. Που στο τέλος το μάτι τη Καβάλα έλεγε ένα 4, ένα 3, τα γνωστά. Ναι, ναι. Αλλά και τη χαρά την ψεύτη και την πέρανε για ένα μισάρο. Ναι. Καλό είναι και αυτό. Ναι, καλό. Τη χαρά. Είναι η χαρμολύπη που λέμε. Ξεκινά έτσι και μετά. Τι να πω, έλεγε double. Double, σε πέφτει κάτω. Το θυμάμαι σαν το ηχούνε τα λόγια του στο αυτί μου. Και τα μπέρα του Σουνίδη πάνω, τη θυμάσαι. Κοτσαδόρι. 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 Από τα καλύτερα. Γιατί στο πλάνο, στο 04, σε κάποια φάση νομίζω το πιάνει η κάμερα. Το Σουνίδη, Λαγωνίδη Μπότσικ. Το 04. Ναι. Ο Μπότσικ, αυτός, ένας τόσο καλός ποδοσφαιριστής στην ομάδα τότε. Έπρεπε να και έμεινε μόνο ένα χρόνο, φίλε. Έπρεπε να πάρει λεφτά, φίλε. Ο Βουλινός τότε. Συγχωρείτε. Στα τελευταία, το 1994 είναι αυτό. Τον κυνηγούσαν στο θάνατο. Μπότσικ, θυμάσαι ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-0. Δύο γκολ ο Μπότσικ και το τρίτο στάβο. Ο. Ποιο το βάλε τρίτο, ο Φαρόιντο βάλε. Όχι. Για να σε δω. Α, Καπετανόπουλο. Μπράβο, Βεστάβο, μπράβο, έδειξε. Και φεύγει από εκεί και έρχεται να πανηγυρίσει σε μένα. Του πρόχνει όρο είναι έναν αγώνα θανάτου να του αποφύγει. Πολύ φίλο. Και έρχεται να πανηγυρίσει με αγκαλιά. Ωραίε στιγμέ. Πολύ ωραίε στιγμέ. Σόφι, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, τι τριάδα θα παίξουμε σήμερα, προς το Τσάνι. Εντάξει, μπορούμε να παίξουμε και μακροπρόθεσμο στο στοίχημα. Νικητή Super League. Μπορεί να πει να παίξει και λίγο καζίνο, δεν είναι κακό. Και πέρα από αυτό, να αναφέρουμε ότι σαν αξιόπιστη εταιρεία που είναι η Goldbet. Καλύπτει και το βιώνουν απαιτητικό στοιχηματικά γιατί υπάρχει μεγάλη γκάμα αθλημάτων. Πέρα από το ποδόσφαιρο υπάρχει μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, χάντμπολ, φούτσαλ, ράγκμπι, οτιδήποτε. Το τελευταίο τι ήτανε,
Φούτσαλ τι είναι, το γυναικείο το... Είναι, όχι, είναι ποδόσφαιρο και το φούτσαλ. Παίζεται με άλλους κανόνες απλά. Φούτσκα. Φούτσαλ, φούτσαλ. Με τρελαίνεις όχι κανονικά. Όλοι βάζεις καινούργιες λέξεις στη ζωή μου, μπράβο. Μπράβο. Μεγάλη γκάμα και σε pregame. Αυτό δεν το έχω παίξει, ναι. Δεν το έχω παίξει. Αυτό θα το παίξω. Γιατί... Και σε live, ναι. Με live streaming, να το αναφέρουμε και αυτό. Στοιχηματικά ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα και τι μπορεί να κάνει ο καθένας σε ποιο άθλημα. Στο τένις. Στο τένις χάνει κάποιος και λέει χτύπησα, φεύγω, μονάδα. Χτύπησα φίλε μου, δεν αντέχω άλλο, γεια σας, έχω ένα ραντεβού, άμα κάτι τέθηκες και... Ναι, ναι, ναι. Χάνει ας πούμε 5-0, έχεις στοιχηματίσει εσύ ας υποθέσουμε σε ένα απόλυτο φαβορίτο άλλο. Ναι. Ναι. Ναι, όχι, όχι τόσο μεγάλο, και πιο, πιο απλό, ο Τσίλιτς, ένας καλός τενίστας. Και το Τσίλιτς το ξέρεις. Ναι, σε παρακαλώ, δουλειά μας είναι ο Τσίλιτς. Τσίλιτς Τσιτσιπάς ας πούμε. Δε. Και ο Τσιτσιπάς νιώθει ότι δεν πάει καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Δε. Χάνει 5-1, 5-0. Δε. Αχ, χτύπησα. Τίποτα. Δεν πληρώνεις τίποτα. Νιώθω, δεν νιώθω καλά. Το πόδι μου, η μέση μου. Αν πεις πως χτύπησα, θα σε εξηγήσω. Δεν πάει δηλαδή. Μονάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Να είναι 6-0 το πρώτο σετ. Το δεύτερο σετ να είναι 5-0 και 40-0 και τον έκτο πόντο να τον πάρεις και να κλείσεις και να πει χτύπησα, γεια σας. Τίποτα. Θα ξαναγεννούμε ταινίστας. Το έχω πάθει, λέει. Κλάμα. Κλάμα να είναι δεδομένο να πανηγυρίζεις τα λεφτά να νομίζεις ότι χοροπηδάν στην τσέπη σου και μετά να φας μια μονάδα μέσα στα μούτρα special. Άχι, δεν υπάρχει. Εντάξει, εντάξει βασιλιά μου, εντάξει. Πάμε ρε όθωνα. Εμείς αποχαιρετούμε αύριο. Αύριο λοιπόν. Στις 2, πέμπτη είναι αύριο. Ε, πέμπτη τι θα κάνουμε. Παρασκευή θα ζήσεις χωρίς εμένα. Θα φύγει Παρασκευή. Άστα αυτά, άστα. Όχι. Φίλε, το αυτό τριήμερο είναι. Ναι, καλά, εντάξει. Είναι τριήμερο για σένα και δεν για μένα. Εντάξει. Θα δούμε, θα δούμε, θα το συζητήσουμε. Ναι. Απορίες ασάφη σκοτεινά σημεία μετά σε τέτα τέτ. Αυτά, παιδιά. Να είστε όλοι καλά.